14 πακέτα εξοπλισμών συνολικού ποσού 360.000 ευρώ θα διατεθούν σε ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης σχολείων του Δήμου Σερών για την καλύτερη εκπαίδευση και διαβίωση των μαθητών. Το πρώτο πακέτο παραδόθηκε στο ειδικό σχολείο, όπου βρέθηκαν το πρωί ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δημήτρης Μερετούδης και η πρώην Αντιδήμαρχος Σταυρούλα Αγιανίδου. Ο εξοπλισμός αυτός είναι προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Και ο Δήμος Σερών τον προμηθεύθηκε μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονία Στράκης 2007-2013. Η πρόταση κατατέθηκε τον Νοέμβριο το 2011, εγκρίθηκε το 2012, οι διαγωνισμοί ξεκίνησαν το 2013. Υπάρχει απέραντη γραφειοκρατία. Ο Δήμος. Αυτό το διάστημα, το ένα χρόνο θέλατε... Βέβαια. Και πρέπει να πούμε ότι συμβασιοποιήθηκαν 240.000 ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 360.000 έγινε διαγωνισμός, αλλά κηρύχθηκε άγωνος. Δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι και θα επαναληφθεί. Μετά από τους διαγωνισμούς έχουν εγκριθεί τα 240.000 ευρώ και ξεκινήσαν να έρχονται τα 14 πακέτα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο ειδικό σχολείο να παραδοθεί το ένα πακέτο που αφορά τους διαδραστικούς πίνακες. Στη συνέχεια θα έρθουν υπολογιστές, όργανα για φυσιοθεραπεία, για κυπουρική, για ξυλογλυπτική και πολλά άλλα. Πότε το βλέπετε αυτό, τα πακέτα υπόλοιπα να έρχονται? Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, έχουν γίνει διαγωνισμοί, έχουν εγκριθεί και αναμένουμε την άφηξή τους. Ο εξοπλισμός θα διατεθεί σε 15 σχολεία του Δήμου Σερών και περιλαμβάνει υπολογιστές, μηχανές γραφείου, συσκευές ήχου και εικόνας, διαδραστικούς πίνακες, έπιπλα, εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχαγωγικής αγωγής, εξοπλισμό εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, εργαστηρίων κυπουρικής, κεραμικής, μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, υφαντικής ραπτικής, κυροπλαστικής και ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Την ευχάριστη θέση να διαθέσουμε 14 πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και πολλά άλλα τα οποία χρειάζονται τα ειδικά σχολεία, καθώς επίσης και τα όσα σχολεία διαθέτουν τμήματα ένταξης. Είναι ένα πρόγραμμα 360.000 ευρώ. Σήμερα διαθέτουμε τα πρώτα και με τον καιρό θα έρχονται και τα υπόλοιπα όσα πρέπει να έρθουν στα σχολεία αυτά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής θητείας, η Δημοτική Αρχή στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σερών έχει προσθέσει 1.750.000 ευρώ μέσω προγραμμάτων. Να υπενθυμίσω την προμήθεια του αυτοκινήτου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω του ΟΠΑΠ 65.000 ευρώ, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας που λειτουργεί ήδη 300.000 ευρώ, το κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ευπαθείς ομάδες, γέροντας, αμαία, ασθενείς κτλ. 200.000 ευρώ, το πρόγραμμα φτώχειας σε συνεργασία με το ΣΟΦΣΠΗ και λειτουργούν ήδη η κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, ο δημοτικός λαχανόκηπος, ο εξοπλισμός τώρα στα ειδικά σχολεία 360.000 ευρώ, κατασκευάσαμε 250 ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες, δωροεπιταγές δώσαμε σε 1.800 άτομα ύψους 75.000 ευρώ και φυσικά το θεσμό φωτεινές ημέρες που δημιουργήσαμε και λειτουργεί με επιτυχία.